Καλησπέρα, είμαι η Χρυσούλα Στεργίου για 2 ώρες κοντά σας, όπως κάθε Πέμπτη στις 6, με υπέροχες μουσικές. Τώρα με την αλλαγή της ώρας, νυχτώνει πιο νωρίς και οι μουσικές γίνονται ακόμη πιο ρομαντικές και πιο αισθαντικές. Μαζί μας σήμερα θα είναι μια υπέροχη καλλιτέχνης της ελληνικής pop μουσικής, η Σάγια. Ακούτε gradio.gr για όλο τον πλανήτη. Είμαι η Χρυσούλα Στεργίου για 2 ώρες κοντά σας και καλεσμένη της σημερινής εκπομπής είναι η Σάγια, η οποία έχει αναδειχθεί ως μια αξιόλογη καλλιτέχνης της pop ελληνικής μουσικής. Στην αρχή της καριέρας της συμμετείχε στο talent show Pop Stars, από το οποίο σχηματίστηκε και το γνωστό συγκρότημα High Five, ένα γυναικείο συγκρότημα, το οποίο κάποια στιγμή δυστυχώς διαλύθηκε και η Σάγια ακολούθησε το δικό της solo δρόμο. Από τότε έχει μια επιτυχημένη καριέρα με πολλές συμμετοχές στη δισκογραφία, με διάφορους τρόπους, πολλές ζωντανές εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα fashion icon της ελληνικής pop μουσικής. Σε λίγο η Σάγια μαζί μας. Μείνετε εδώ στο G-Radio. Η συνέντευξη με τη Σάγια στοχεύει στην ανάδειξη διαφόρων θεματικών σχετικά με την ανάπτυξη μιας καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τη δική της οπτική και εμπειρία. Θα μας ενημερώσει σχετικά με μελλοντικές προοπτικές και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε κορυφαίες στιγμές που σηματοδοτούν την εξέλιξη, την αλλαγή και την πρόοδο στα σύγχρονα μουσικά δρόμενα. Σάγια μου, να σε καλωσορίσω στο G-Radio. Καλησπέρα, Χρυσούλα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι που ήρθες εδώ. Είναι τιμή για μας. Και για μένα, τιμή μου. Παίζεται και πολύ ωραία μουσική εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα νέο ρόλο που έχεις, εκείνο της νέας γλυκιάς μαμάς. Έχεις ένα πολύ όμορφο αγοράκι, τον Ιάσονα. Θα ήθελα να μας πεις τι έχει αλλάξει στη ζωή σου και στην οπτική για τη σταδιοδρομία σου. Άλλαξε κάτι ο Τζέισον, ο Ιάσονας? Γενικά είμαι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος, πολύ έτσι θετική και αισιόδοξη, και νομίζω με τον ερχημό του γιού μου, το Τζέισον, εγώ το φωνάζω Τζέισον και Mr. Jason, γιατί είναι χαρακτήρας. δεν περνάει η μέρα που να στεναχωριέμαι. Είναι κάτι πλέον που δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορώ να είμαι μια ολόκληρη μέρα στεναχωρημένη για κάτι που μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, συγκεκριμένη μέρα, ή να έχω νεύρα. Όλα αυτά έχουν φύγει από τη ζωή μου. Είμαι μόνο χαρούμενη. Με το που μου χαμογελάσει το μωρό μου, νομίζω ότι με πονάνε έτσι λίγο ψηλά έτσι τα μάγουλά μου. Είναι, νομίζω, η καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα όσα λες. Και ευτυχισμένος μπαμπάς και ο Θοδωρής Παπαντώνης, ο γνωστός ηχολήπτης και μουσικοσυνθέτης. Πολύ σωστά. Ο μουσικός μου, η αγάπη μου. πολύ χαρούμενος, χάζω μπαμπάς. και νομίζω ότι έχει έμφυτο το ρόλο του μπαμπά. Δεν το περίμενα τόσο έντονα. Ήξερα ότι θα γίνει καλός μπαμπάς, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα. Τι εύχεστε για τον Τζέισον, τώρα που τον βλέπετε δίπλα σας? Εύχομαι να συνεχίσει να είναι ένα έτσι χαρούμενο παιδί και κοινωνικό. Να είναι ένα παιδί το οποίο θα σκέφτεται, θα έχει τις δικές του απόψεις. Δεν θέλω να φοβάται, να φοβηθεί ποτέ να εκφραστεί ελεύθερα. Και να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, ό,τι τον εμπνέει, και εγώ θα είμαι εκεί δίπλα του. Εσύ πιστεύεις ότι τον επηρεάζεται ήδη από τώρα στο σπίτι με τη μουσική? Νομίζω πως ναι. Τραγουδάει ο Τζέισον? Ναι, κάνει τα δικά του. Κάνει κάτι δικά του. Του τραγουδάμε όλη η οικογένεια όμως. Εγώ, ο μπαμπάς του, η πεθερά του, η θεία του, όλοι το τραγουδάμε, το μιλάμε όλη την ώρα. Είναι ένα παιδί από τώρα που καταλαβαίνω ότι θέλει συνέχεια κάτι να γίνεται.
βαριέται εύκολα. Οπότε είμαστε συνέχεια έτσι σε μια τσίτα και του τραγουδάμε, εγώ του χορεύω, του κάνω ολόκληρη παράσταση καμιά φορά. Τυχερός είναι, είναι πολύ τυχερός νομίζω. Βέβαια εντάξει, εμείς είμαστε πιο τυχεροί. Και έτσι πιστεύω ότι... Πιθανόν να ακολουθήσει το δρόμο σας. Ναι, ίσως και να γίνει και ηθοποιός. Why not? Γιατί όχι. Θα αφήσουμε τον Τζέισον και θα πάμε σε ένα άλλο μικρό κοριτσάκι που το λέγανε Μαριάννα, όπως ξέρω. Και στην πορεία, Μαριάννα, ναι. Ναι, και στην πορεία άλλαξε το όνομά της. Πολύ σε, σωστά. Σε τι? Σε Σάια. Πώς έγινε αυτό? Γενικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Από πολύ, πολύ μικρή ηλικία με φωνάζανε Μαριάννα και δεν άκουγα το όνομά μου. Σοβαρά. Δεν το άκουγα. Οπότε από εκεί κατάλαβα ότι πολύ ωραίο το όνομα Μαριάννα, αλλά ίσως να ήταν το λάθος όνομα για μένα από τη στιγμή που δεν με έκφραζε, δεν. Οπότε έτσι μέσα στα, κάπου στην εφηβεία μου, άρχισα να βλέπω όνειρα και να βλέπω ένα σίγμα. Δεν ξέρω γιατί και πώς, και λέω λοιπόν θα φτιάξω ένα όνομα που θα ξεκινάει από σίγμα. Και έτσι μπήκαμε τότε με κάτι φίλους με και αυτά, γιατί και αυτοί είχαν το παράπονο συνέχεια ότι σε φωνάζουμε αλλά δεν γυρνάς ποτέ. Απίστευτο. Ωραία, θα κάνουμε να βρούμε ένα όνομα το οποίο να σε αρέσει, να είναι και εύκολο. Και τελικά βρήκαμε το Σάια, το οποίο πλέον με φωνάζουν Σάια και γυρνάω. Ομολογουμένως είναι πολύ ωραίο και πρωτότυπο και πολύ καλλιτεχνικό. Να είσαι καλά. Η μικρή Μαριάννα τότε, τι έλεγε ότι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει? Εγώ θυμάμαι ότι ήθελα να γίνω γιατρός. Μου άρεσε πάρα πολύ να βοηθάω τους φίλους μου, να είμαι κοντά τους. Πάντα ήθελα να μπορέσω να βοηθήσω κάποιον που είχε χτυπήσει και τα λοιπά. Βέβαια μετά στην εφηβεία μου κατάλαβα ότι δεν μ' αρέσει το αίμα καθόλου, οπότε αποφάσισα να γίνω τραγουδίστρια και να αγγίζω τις ψυχές των ανθρώπων με τη φωνή μου και τις μουσικές μου. Μάλιστα. Στο σχολείο ποια μαθήματα σου άρεσαν περισσότερο και ποια λιγότερο? Δεν μ' αρέσαν τα μαθηματικά. Νομίζω ότι πεταγόντουσαν οι αριθμοί σε όλη τη σελίδα. Σαν μυρμηγκάκια τα έβλεπα. Οπότε ναι, τα μαθηματικά δεν μου αρέσαν. Μου αρέσαν πάρα πολύ η ιστορία. Γενικά τα μαθήματα που είχαν να πούνε κάτι έτσι πιο ενδιαφέρον. Γενικά, για τη ζωή. Για τη ζωή. Εννοείται ότι μετά στην εφηβεία μου μου άρεσε πολύ η βιολογία και η χημεία. Βέβαια, εντάξει, προς το... μόλις μπαίναν οι πράξεις, τα άφηνα. Συνηθισμένο. Ναι. Ποια ήταν τα πρότυπά σου? Θα μπορούσε να είναι αληθινά πρόσωπα ή φανταστικοί χαρακτήρες? Σίγουρα τα πρότυπά μου είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Δύο φανταστικοί άνθρωποι. Πιστεύω ότι με μεγαλώσανε, πώς να το πω, δεν θέλω να πω τη λέξη σωστά, θέλω να μεγαλώσαμε πολύ αγάπη, το οποίο αυτό με έχει βγάλει πέρα γενικά στη ζωή μου και να βλέπω τη ζωή μου τόσο θετικά και αισιόδοξα. Οπότε σίγουρα τα πρότυπά μου είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Πολύ ωραία. Σου έδιναν κάποιες συμβουλές? Ναι, σίγουρα μου δίνανε συμβουλές. Σίγουρα περνούσα, επειδή μεγάλωσα σε δύο χώρες, Δανία και Σουηδία, οι πιο μικρές μου ηλικίες, 6 με 12 ετών, μεγάλωσα σε αυτές τις χώρες που τότε οι περισσότεροι ήταν ξανθοί, γαλλονομάτες, οπότε ξεχώριζα αρκετά. Οπότε ένα μικρό ρατσισμό, ας πούμε, το πέρασα. Αλλά οι συμβουλές που μου δίνανε ήταν πως είναι όμορφα να ξεχωρίζεις και να έχεις το δικό σου χαρακτήρα, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, περασμένο με πολύ αγάπη,
Και έτσι. Και επίσης ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα τέτοιο σκεπτικό είναι και πολύ χαμηλότερο σε επίπεδο άνθρωποι. Έχεις ινδιάνικο αίμα, άκουσα. Έχω και ινδιάνικο αίμα. Ναι. Πού το πας αυτό? Και από Γρυλανδία. Και από Γρυλανδία, από τους Ινουίτ. Χαμός. Ναι, ο παππούς μου είναι Ινδιάνος και η γιαγιά μου είναι μισή Ασκημώα, ο πατέρας μου είναι Δανός, η μητέρα μου είναι Νοτιοαμερικάνα. Εσύ αισθάνεσαι Ελληνίδα? Και εγώ αισθάνομαι αρκετά Ελληνίδα. Αισθάνομαι και Δανέζα και Ελληνίδα. Ωραία. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο περισσότερη Σάια. Βεβαίως. Gradio.gr, για να μην ακούς ό,τι παίζουν όλοι. Είμαι η Χρυσούλα Στεργίου για 2 ώρες μαζί σας από τις 6 ως τις 8 και μαζί μου είναι η πολύ αγαπημένη καλλιτέχνης Σάγια. Σάγια, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει για σένα μουσική και πώς συνδέεις την προσωπικότητά σου με αυτήν? Τρόπος έκφρασης είναι για μένα. Για πολλά χρόνια μικρή ήμουνα πολύ τρόπαλη. Οπότε για μένα ένας τρόπος για να βγω μπροστά και να ξεπεράσω τους φόβους μου ήταν η μουσική, αυτό που μου το επέτρεπε αυτό. Ενώ ήμουν ένα παιδάκι το οποίο μου είχαν βάλει από 3 χρονών να χορεύω μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήμουν το ίδιο κοινωνική. Δηλαδή μόλις έφευγα από τη σκηνή και αυτά ήμουν ντροπαλή. Που για κάποιον θα το πει πώς γίνεται αυτό, να εμφανίζεσαι μπροστά σε χιλιάδες κόσμο και μόλις κατεβαίνεις από τη σκηνή να είσαι ντροπαλή. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει η μουσική και... Τώρα ντρέπεσαι? Ναι. Ακόμη? Ακόμα είμαι ντροπαλή. Δεν ξέρω, ίσως είναι... Και επειδή είμαι και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, έχω μια έτσι ευαισθησία... Αισθάνομαι καμιά φορά και νιώθω καμιά φορά ότι καταλαβαίνω την ενέργεια των ανθρώπων. Mm-hmm. Οπότε καμιά φορά μπορεί να κλειστώ και στον εαυτό μου, άμα κάποιος έχει έτσι μια πολύ δυνατή ενέργεια. Μαζεύεσαι? Μαζεύομαι, δηλαδή. Μαζεύομαι λίγο. Λόγω σε μια σκηνή απάνω είμαι εγώ. Είσαι είμαι πιο ελεύθερη και πια. Είμαι αυτό που θέλω να μεταδώσω στον κόσμο. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Θα μας πεις ποια είναι τα αγαπημένα σου μουσικά είδη? Wow, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ jazz, πάρα πολύ όμως. Έχεις κάνει και σπουδές στη jazz, μου είπες πριν. Έχω κάνει, ναι, έχω κάνει 1 χρόνο, δεν έχω κάνει πάρα πολύ, δεν έχω προλάβει βέβαια, θα τη συνεχίσω. Σίγουρα, έχω σπουδάσει και λίγο φωνητική, μουσική αυτοδίδακτα. Μπράβο. Κόλλησα. Ξέρω ότι γράφεις τραγούδια. Γράφω, ναι, γράφω μουσική, γράφω στίχους. Πόσο βοηθάει ο Θοδωρής αυτό? Αρκετά. Περνάμε ατελείωτες ώρες στο στούντιο μαζί. Βέβαια, εντάξει, λίγο λιγότερο τώρα που έχουμε το μικρό. Αλλά η μουσική είναι κάτι που είναι μέσα στις ζωές μας και ίσως και να είναι και αυτό το οποίο μας έχει δέσει σαν ζευγάρι πολύ. Πάρα πολύ όμορφο. Ξέρω ότι κάτι έγινε σε αυτό το στούντιο. Ήρθανε κάποιες παιδικές φωνές να ενισχύσουν. Ήρθανε, για ναι. Πες μας λίγο γι' αυτό. Από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου. Πάντα μου άρεσε να δουλεύω με παιδιά. Συγκεκριμένα παιδιά από τα παιδικά χωριά Σος Βάρης. Εκεί πέρα έχουν ένα εργαστήριο που τα παιδιά αυτά... Νομίζω είναι κάπως ένας τρόπος για να εκφραστούν και αυτά μέσα από τη μουσική και είναι τόσο όμορφες ψυχές και είχαμε ένα τραγούδι, το I'm Taking Over, που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Υπάρχει στο διαδίκτυο? Υπάρχει, ναι, υπάρχει στο YouTube. Μπορούν να μπουν μέσα και να γράψουν Shy I'm Taking Over και θα το βρουν κατευθείαν. Θα δουν και ένα βιντεάκι που έχει εικόνες από την πορεία μας μαζί με τα παιδιά, πώς γράψαμε το τραγούδι. Δεν τραγουδάγαμε μόνο με τα παιδιά, πήγα άλλες 3 φορές πριν αρχίσουμε ακόμα να μιλάμε για το τραγούδι, σογραφίζαμε, μιλάγαμε, κάναμε βόλτες, τα χάρηκαν και εγώ τα χάρηκα και σίγουρα άμα θα έχω την ευκαιρία θα το ξανακάνω. Όχι αναγκαστικά για να είναι ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει, επειδή είναι κάτι το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε φοβερή χημία μαζί με τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
πιστεύεις ότι μπορείς μέσα από την καλλιτεχνική σου πορεία να προσφέρεις και κάποιο κοινωνικό έργο? Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ. Σίγουρα θα θέλω στη συνέχεια κάποια στιγμή στη ζωή μου να ασχοληθώ πάρα πολύ με τα παιδιά, να τους βοηθήσω άμα θέλω να ακολουθήσουν έτσι μια καλλιτεχνική πορεία, να τους βοηθήσω, να τους δίνω συμβουλές, γιατί είναι ένας χώρος πολύ δύσκολος και πολλές φορές ξεχνάμε να είμαι στο εαυτός μας μέσα σε αυτό το χώρο, για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Ξέρω, αυτό δεν είναι η σωστή πορεία, το πώς θα γίνει να βγω πιο μπροστά. Ο σκοπός να είμαστε ξεχωριστοί, να είμαστε στο εαυτός μας και κάποια στιγμή θα αναδεκτούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, πες μας λίγο ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο δικό σου τραγούδι. Νομίζω το At Last της Etta James. Ωραία. Ελπίζω ακαπέλα κάποια στιγμή να μας το πεις. Κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε με τους mathematics, επειδή δεν αρέσουν τα μαθηματικά στη Σάγια. Εφόσον δεν αρέσουν τα μαθηματικά στη Σάγια, θα βάλουμε το Atlas σε τα James. Καταλαβαίνεις. Είσαι θεός. Ναι. Από μηχανής θεός. G-Radio θεός. Τέλεια. Θα νιώσω τώρα. Εννοείται. Σάγια, μαζί μας, στο G-Radio. Σάγια, θα ήθελες να μας περιγράψεις μια τυπική μέρα της ζωής σου ως καλλιτέχνης? Λοιπόν, θα σηκωθώ, θα βάλω μουσική να παίζει, θα φτιάξω ένα καφέ. Ευτυχώς έχω έτσι θέα από το σπίτι μου. Θα βγω έξω, θα δω τη θέα, θα πάρω μερικές βαθιές ανάσες. Καμιά φορά έτσι κάπως μου έρχεται και η έμπνευση. Θα γράψω μερικούς στίχους και αν δεν μου βγει, θα τραγουδήσω ένα τραγουδάκι, χαμηλά, όμορφα και ωραία. Θα κατέβω, έχω και home studio, θα κατέβω στο studio και θα ξεκινάω να τραγουδάω, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά ότι πιο αθόρμητο συνήθως είναι αυτό που είναι το πιο όμορφο. Πραγματικά. Θα γυμναστώ. Δεν έχει σχέση με καλλιτέχνη, αλλά σίγουρα έχει. Performer. Ναι, πρέπει να γυμναστώ. Δεν μπορώ καθόλου να είμαι αγυμναστή. Θέλω να έχω έτσι καλή αντοχή. Βέβαια, κάποια πράγματα σίγουρα έχουν αλλάξει λίγο τώρα, λόγω του ότι έχω λιγότερο χρόνο, λόγω του παιδιού. Σε άλλες φορές, άμα έχω musical, θα σηκωθώ και θα πάω κατευθείαν στις πρόβες μου, που είναι συνήθως καθημερινές και 8 ώρες. Σκληρή δουλειά. Ναι, σκληρή δουλειά, γερό στομάχι, αλλά κάπως έτσι, ναι. Μέσα στη βδομάδα ή στο έτος, ποιες άλλες δραστηριότητες έχεις? Συνεργασίες? Ναι, μ' αρέσουν οι συνεργασίες. Μ' αρέσει να δουλεύω γενικά με άλλους καλλιτέχνες, είτε μουσική, είτε, πώς το λένε, άλλους τραγουδιστές. Να δώσουμε, όσο δουλεύεις μαζί με άλλους ανθρώπους, βγαίνουν και άλλες καινούργιες ιδέες στο τραπέζι, το οποίο έτσι είναι το πιο όμορφο πράγμα. Ένας σίγουρα μπορεί να γράψει κάτι, αλλά όταν υπάρχει συνεργασία με άλλους, βγαίνει σίγουρα κάτι πιο ενδιαφέρον. Ναι, πραγματικά. Ως γυναίκα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα μπορούσες να έχεις μια άποψη για το ρόλο της γυναίκας στα καλλιτεχνικά δρόμενα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Για παράδειγμα, στη ροκ μουσική δεν έχουμε πάρα πολύ αναδεδειγμένες γυναίκες ερμηνεύτριες. Ναι. Συμβαίνει το ίδιο τώρα σε άλλα μουσικά είδη? Νομίζω αυτό που είπες εσύ, ότι πιο πολύ στη ροκ μουσική έχουν διοικηθεί περισσότερο οι γυναίκες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί υπάρχουν πολύ ταλαιτούχες γυναίκες και στη ροκ σκηνή. Αλλά νομίζω σε όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής, νομίζω δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, έτσι, ρατσιστικό, ας πούμε. Ναι, ναι, κοινωνική διάκριση, ναι. Όπως το λες. Σε τι πιστεύεις ότι είσαι πραγματικά πολύ καλή? Θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό από τα καλλιτεχνικά.
Νομίζω, δεν ξέρω, πολύ καλή. Μαμά. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω πως είμαι μια πολύ καλή μανούλα. Προσπαθώ γενικά να είμαι καλή σε πολλά και διάφορα. Ίσως γι' αυτό μου είναι δύσκολο να απαντήσω σε συγκεκριμένη ερώτηση. Μ' αρέσουν πάρα πολλά πράγματα και θέλω να είμαι καλή σε όλα αυτά. Θεωρείς ότι είσαι δημιουργική σαν άτομο? Πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει η δημιουργία. Άμα δημιουργώ, μπορεί να πέσω σε κατάθλιψη. Τι γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες απέκτησες στην καλλιτεχνική σου πορεία που πιθανόν δεν τα είχες πριν? Κάτι που προστέθηκε δηλαδή με το χρόνο. Ότι έκανα καλλιτεχνικό πατινάζ, δεν το περίμενα ποτέ. Dance on ice. Ναι, dancing on ice. Δεν το πίστευα. Με το που μου ήρθε η πρόταση είπα κατευθείαν ναι. Γενικά μου αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ούτε να πηγαίνω σε κάποιο reality το οποίο είναι κάτι που το έχω ξανακάνει. Δηλαδή χορό ήταν μέσα στη ζωή μου από πολύ μικρή. Οπότε πιο δύσκολα θα πήγαινε σε ένα reality το οποίο έχει σχέση μόνο με το χορό. Οπότε καλλιτεχνικό πατινάζ ήταν ευκαιρία. Και ο αθλητισμός ήταν πάντα μες στη ζωή μου. Τώρα πρόσφατα ξεκίνησα να παίζω beach volley. Τέλεια. Ενώ είχα παίξει volley σε σάλα. Νομίζω ότι το beach volley είναι κάτι που το χορετευτεί πλέον. Είναι πιο αυθόρμητο, πιο περιπετειώδες. Ναι. Είναι δύο... Δεν χτυπάς άμα πέσεις κάτω, ε. Δεν χτυπάς όταν πέφτεις κάτω, είναι απόλαυση αυτό. Είναι πιο δύσκολο, είναι η συνεργασία ανάμεσα στους δύο παίχτες. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί πρέπει κατευθείαν να βρεις αυτή τη χημεία. Είναι σκληρό και είναι κάτι που μπορεί να παίζει στη χώρα μας, που μου φαίνεται λίγο περίεργο που δεν παίζει όλος ο κόσμος beach volley, γιατί έχουμε τη θάλασσα και άμμο και όλα τα σχετικά. Ναι, οπότε, έχεις δίκιο σε αυτό και εγώ δεν το είχα σκεφτεί, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Yes, οπότε ναι, αυτό έχω ρωτευτεί τελευταία. Υπάρχει κάποιος νέος ιδιαίτερος χώρος τομέας γνώσεων που θα ήθελες να αποκτήσεις, κάτι καινούριο? Ναι, και χθες σκεφτόμαστε ότι αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θέλω να μάθω και άλλες γλώσσες. Ποιες γλώσσες ξέρεις τώρα, πες μου? Ξέρω δανέζικα, σουηδικά, ελληνικά, αγγλικά. Τέσσερις. Να πω, αυτά τα ξέρω καλά. Θα ήθελα να μάθω τώρα, όχι ισπανικά βασικά, πορτογκίζικα θα ήθελα να μάθω, πορτογαλέζικα θα ήθελα να μάθω. Τι άλλο... Εντάξει, κόλλησα τώρα. Κάτι σκέφτηκα εχθές και λέω αυτό θέλω να το κάνω στο ζωή μου οπωσδήποτε. Τώρα το ξέχασα. Μπορεί να το θυμηθείς μετά. Θα το θυμηθώ σίγουρα. Αλλά πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, πες μου με ποια πρόσωπα είχες συνεργασία σημαντική, από τα οποία άντλησες κάποιες σημαντικές γνώσεις που δεν είχες. Υπήρξαν άνθρωποι στη ζωή σου που σου έμαθαν πολύ σημαντικά πράγματα? Ναι, πάρα πολύ. Γενικά έχω την τάση να θέλω συνέχεια να βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους το οποίο κάτι ξέρουν παραπάνω από μένα. Όχι παραπάνω αναγκαστικά να είναι πιο έξυπνοι, σε ένα τομέα να ξέρουν κάτι παραπάνω, όπως να κλέψω λίγο από τη μόρφωση που έχει συγκεκριμένο ας πούμε τομέα, να παίρνω πράγματα από αυτό, γιατί έτσι προχωράς η ζωή. Δεν θα φτάνεις πάντα σε ένα, άμα ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου και τον εσωτερικό σου κόσμο, δεν έχεις ερεθίσματα. Οπότε ψάχνω συνέχεια κάποιον που να έχει ένα έρωτο για κάτι και να κλέψω από αυτό, να μπω λίγο στο κόσμο του αλλουνού. Οπότε συνέχεια και κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούριο. Εγώ νομίζω σήμερα αποφάσισες να φλερτάρεις με το ραδιόφωνο. Ναι. Με τόσο όμορφη μουσική που έχουμε εδώ, ατμόσφαιρα. Είμαστε στην καρδιά της Αρτέμιδας. Με όμορφη θέα, την καλύτερη θέα μάλλον. Και στην καρδιά της μουσικής, gradio.gr. Μαζί σας μέχρι τις 8. gradio.gr. Μαζί μας η Σάγια Χάνσεν, δανέζικο το επώνυμο. Σάγια, μας ακούν από διάφορες χώρες αυτή τη στιγμή. Ναι, χαμός. Έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν. Thank you for listening, G Radio. Here with Shaya and Chrisula. From the country is Sweden.
Cyprus, United States, Canada, Egypt, Saudi Arabia, India. Yeah. Ωραία, και Ελλάδα βέβαια. Και Ελλάδα, ναι, κάτσε είναι στα ελληνικά. Σουηδία, Ελβετία, Κύπρο, Πολωνία, Ζάμπια, Αμερική, Καναδά, Περού, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ινδία. Μιλάμε χαμός, χαμός. Μας πήγες πολύ μακριά, Σάγια. Αυτός που σε ακούει από τη Ζάμπια λέγεται Θωμάς. Ο Θωμάς. Από την πρωτεύουσα της Ζάμπιας, της Λουσάκα. Να του στείλουμε ένα γλυκό φιλάν χαιρετισμό. Ναι. Είναι συγκλονιστικό, ξέρεις, να σε ακούει κάποιος τώρα από Ζάμπια, τώρα, έτσι. Ναι, από φοβερό, την φοβερό. Θωμά, φιλάκια πάρα πολλά. Φιλιά. Έχουμε ταξιδέψει όλο τον πλανήτη σήμερα. Είναι με τη συγκλονιστικό, Σάγια. Είναι συγκλονιστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θα ήθελα, Σάγια, να μου πεις πού σε οδήγησαν οι διάφορες καλλιτεχνικές σου κινήσεις. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και ποιες νέες προοπτικές έχουν δημιουργήσει, τι έχει οριμάσει στο μυαλό σου? Νομίζω σε κάποια, επειδή είμαι ένα κορίτσι που μουσικά ξεκίνησε, μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, να χορεύω, να κάνω τον κόσμο να χορέψει. Νομίζω τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που ναι, να χορέψουμε, να περάσουμε τέλεια, αλλά να περνάμε και κάποια μηνύματα θετικά, ή γιατί πολλά πράγματα σίγουρα τα έχω περάσει κι εγώ. Δεν ήταν η ζωή μου πάντα εύκολη και όλα ωραία, και δεν έχω δείξει καθόλου αυτή τη μεριά. Σίγουρα έπρεπε να παλέψω κι εγώ με τον εαυτό μου, να ξεπεράσω κάποια θέματα. Οπότε και οι φίλοι μου το ίδιο, δηλαδή, και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τις ιστορίες των φίλων μου, και να μπαίνω στο δικό τους κόσμο, και συνήθως κάθομαι και γράφω στίχους για πράγματα που έχουν συμβεί στη δική του ζωή. Γιατί κάποια πράγματα, δηλαδή όπως η κακοποίηση γυναικών, ας πούμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα να ακούω. Είτε είναι αυτή η λεκτική, είτε είναι. Πώς το λένε. Η βία λεκτική. Η βία λεκτική. Η αδιαφορία. Όλο αυτό είναι από τα πιο άσχημα πράγματα, ας πούμε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ζωές, και είναι κάτι που το ακούω πολύ συχνά. Και κάπως έτσι έγραψα και το I'm taking over, στο ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι το πιο σημαντικό είναι να είμαστε καλά. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι εκεί έξω που μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ότι πρέπει να είμαστε, μου αξίζει να μην είμαι καλά. Mm-hmm. Δεν αξίζει κανένα να μην είναι καλά. Πρέπει να χαμογελάμε καθημερινά. Σωστά. Και έχω γράψει πολλά τραγούδια γενικά που έχει τέτοια είδους μηνύματα. Μπορούν να μπουν και να ακούσουν το τελευταίο μου άλμπουμ, το οποίο λέγεται Stronger. Mm-hmm. Κυκλοφορεί στο YouTube. Θα γράψουν Shia Stronger και θα ακούσουν έτσι μια άλλη πλευρά της Άγιας. Πάρα πολύ ωραία. Για δικές σας ερωτήσεις στη Σάγια, που είναι πρόθυμη να σας απαντήσει live αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πάτε στο site του σταθμού gradio.gr, να πατήσετε στην μπάρα εκεί που λέει message και να γράψετε την ερώτησή σας ή να γράψετε κάποιο μήνυμα. Η Σάγια τι προσδοκίες, τι στόχους και τι δυνατότητες βλέπει για το μέλλον? Τι ονειρεύεται? Σίγουρα θα ήθελα να κυκλοφορήσει η μουσική μου και περισσότερο έξω από την Ελλάδα, να ακουστεί λίγο περισσότερο. Σε προηγούμενες αποφάσεις σου σε επηρέασε ο γεωγραφικός τόπος όπου βρισκόσουν, δηλαδή η χώρα μας εδώ? Ναι, αρκετά. Σε περιόρισε αυτό? Αρκετά. Βέβαια αποφάσισα ότι δεν θα κάνω πράγματα το οποίο δεν με εκφράζουν. Θα ακολουθήσω ένα δρόμο το οποίο θα είναι μουσική, το οποίο αρέσει σε μένα, που δεν θα φεύγει έξω από αυτό που είμαι σαν καλλιτέχνης. Και κάπως έτσι σίγουρα ήταν και πολύ πιο δύσκολο να ανέβω και να φτάσω, δεν ξέρω πώς θα το πω, στο τελευταίο σκαλί, ας πούμε, της δόξας, το οποίο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί έμενα πιστή σε αυτό που είμαι. Mm-hmm. Και θα συνεχίσω να κάνω αυτό, και τώρα θα έχω και την ευκαιρία
να ακουστεί η μουσική μου και περισσότερο στη Δανία και στη Σουηδία. Αυτό είναι αποκλειστικότητα του G-Radio. Ναι, θα ακουστεί περισσότερο γιατί φεύγω να συμμετάσχω σε ένα musical, το The Book of Mormon, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία. Έχει 9 Tony Awards, έχει βραβευτεί ως το καλύτερο musical του αιώνα μας. Και θα πάω εκεί πέρα για 6 μήνες μαζί με το γιο μου. Τέλεια. Και έχουν ήδη το θεωρούν πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχω καταφέρει να ακουστεί η μουσική μου στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία είναι έτσι πολύ, έχει μια άλλη νοοτροπία, έχει μεγαλώσει ο κόσμος με άλλουδες μουσικές. Και έχουν κλειστεί αρκετές συνεντεύσεις και στη Δανία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και δισκογραφικές εταιρείες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου στη Σουηδία. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά ανοίγουν οι δρόμοι. Ωραία. Στο εύχομαι, σου εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά πάντα να γυρνάς εδώ, ε. Και να εννοείται φέρνει... πάντα. Η Ελλάδα πλέον είναι η χώρα μου. Και νομίζω στο άλμπουμ σου Resurrection, που σημαίνει Ανάσταση, η ήχη είναι soul, jazz και funk. Ή κάνω λάθος? Ναι. Έχει αρκετά. Είχε καμπαντρέψει πάλι όλα τις μουσικές επιρροές που είχα. Βέβαια είχε ένα λίγο πιο pop χαρακτήρα, ενώ είχε soul και funk και τα λοιπά. Ήταν λίγο πιο commercial. Που εντάξει, καλά είναι και αυτά, δεν μπορώ να πω. Έτσι πιο εύκολα, ας πούμε, και βγαίνει η μουσική σου, ας πούμε, άμα είναι λίγο πιο commercial, να είναι πιο πολύ της εποχής. Τι παίζει τώρα στο ραδιόφωνο? Πιο ανάλαφρο. Πιο ανάλαφρο, λίγο αυτό. Αλλά, πώς το λένε, συνεχίζει η ζωή και αλλάζουμε και οριμάζουμε. Σωστά, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει, σίγουρα. Πριν ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα, θα ήθελες να μας πεις την άποψή σου για τα μουσικά δρόμενα, την εξέλιξη στην Ελλάδα, έτσι όπως τη βίωσες εσύ και όπως τη βλέπεις σήμερα και μέσα από τα talent show και τα realities. Νομίζω η εποχή από το 2003 μέχρι το 2011 πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Η μουσική υπήρχε, έτσι, βγήκαν διαφορετικοί καλλιτέχνες, υπήρχε χώρος για όλων των ειδών καλλιτεχνών που θέλαν τέλος πάντων να κάνουν πράγματα. Τώρα βλέπω από τα reality και πώς το λένε, όλα αυτά τα μουσικά παιχνίδια που γίνονται τώρα, πως ακούγονται πάρα πολλά ταλέντα και προσωπικότητες. Έχω ακούσει και έχω δει τραγουδιστές σε αυτά τα παιχνίδια, το οποίο είναι φοβερή απλά, και βγαίνουν σε αυτά και δεν τους αναβλέπουμε. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει βοήθεια πλέον. Φοβούνται να ρισκάρουν οι εταιρείες ή κάποια ραδιόφωνο που έχουν τη δύναμη. Θεωρείς ότι τα παιδιά αυτά απογοητεύονται και τα παρατάνε ή προσπαθούν? Έχεις επαφή με νέους ανθρώπους εσύ? Πολλοί απογοητεύονται και δεν συνεχίζουν. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άλλοι που έχουν δύναμη και που η αγάπη τους για τη μουσική είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούν να σταματήσουν. Βέβαια κάνουν μια καριέρα που δεν τους αξίζει, τους αξίζει κάτι πολύ παραπάνω. Βέβαια νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή οποία υπάρχουν τα social media, υπάρχουν το YouTube, υπάρχει ο τρόπος για να κυκλοφορείς τη μουσική σου, να κάνεις distribution τη μουσική και να κυκλοφορήσεις όλο τον κόσμο. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι όσοι αγαπάνε τη μουσική και έχουν μια καινούρια μουσική πρόταση να δώσουν στον κόσμο, να μην διστάξουν να το κάνουν. Βέβαια να προσέξουν να είναι ο ήχος καλός, να είναι μια σωστή ενορχήστρωση, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Όπως καταλαβαίνω, υπάρχουν σίγουρα εταιρείες στο εξωτερικό που ασχολούνται και είναι πολλοί μουσικοί συνθέτες οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να βγάλουν το αποτέλεσμα που βγάζουν για να κυκλοφορήσει όλο τον κόσμο. Οπότε και εμείς πρέπει να βρούμε συνεργάτες που να πιστεύουν σε εμάς και να βγάλουμε κάτι που να είναι και ποιοτικά σωστό. Πολύ ωραία, Σάγια. Είμαστε σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 7. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφοντας κάποιο μήνυμα ή μια ερώτηση, πατώντας τη λέξη τη message στην μπάρα του site του σταθμού. Σε λίγο πάλι μαζί.
Έχουμε φιλοξενούμενοι εδώ στο γυάλινο στούντιο του G-Radio. Αγαπημένη καλλιτέχνη Σάγια, γνωστή σε όλους. Hello. Χορεύουμε στους ρυθμούς της Σάγια. Και μας κάνει και να σκεπτόμαστε με τους στίχους που γράφει, που έχουν πολλά μηνύματα. Και Σάγια, σου έχουμε μια μικρή έκπληξη, γιατί εδώ σβήσαμε τα φώτα και ξαφνικά ήρθε κι άλλος ένας επισκέπτης. Ναι, φτιάξαμε ατμόσφαιρα. Ναι, μήπως τον αναγνωρίζεις? Ναι, τον αναγνωρίζω, συνεργάτης μου και φίλος μου εδώ και ένα χρόνο. Είναι ο Σπύρος Καλαματιανός. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα και στην ωραία παρέα σας. Καλησπέρα στους ακροατές αυτού του ραδιοφώνου, του G-Radio. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο πάει super. Οι ακροατές όλο αυξάνονται, το έχουν αγκαλιάσει την όλη προσπάθεια που ό,τι και να πεις είναι λίγο για τον άνθρωπο και τους ανθρώπους που είναι και πλαισιώνουν αυτό το υπέροχο ραδιόφωνο, το οποίο είναι και υπέροχος ο χώρος και με υπέροχη θέα. Κρίμα που οι ακροατές δεν το βλέπουν αυτό. Γι' αυτό λέγονται και ακροατές. Αλλιώς θα ήταν τηλεθεατές. Σωστό. Ωραία τα λέτε τόση ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κάλεσα όμως για κάτι άλλο, ξέρεις. Θέλουμε να μας πεις κάποια μυστικά της Σάγια. Εσύ την ξέρεις πάρα πολύ καλά πια. Και για αρχή θα σε ρωτούσα, αν σου ζητάγαμε με τρεις λέξεις να την περιγράψεις, τι θα έλεγες? Ναι, είναι δύσκολο αυτό το οποίο μου βάζεις αυτή τη στιγμή να κάνω. Να πω καταρχήν ότι η Σάγια είναι ένας άνθρωπος, τώρα λίγο τετριμένα αυτά και λίγο παλιακά, αλλά είναι αληθινά. Και θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή που συνεργάζομαι με τη Σάγια, γιατί είναι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, να είμαστε άνθρωποι και μετά οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Έχεις ξεπεράσει τις τρεις λέξεις, αλλά μ' αρέσει. Ναι, ναι, δεν εξιστεί. Το ραδιόφωνο και έτσι πως το έχετε στήσει το όλο σκηνικό εδώ, από το, και θέλω να είμαι αυθόρμητος όπως είμαι και στην καθημερινή μου, φεύγει όλο αυτό, θέλω να είμαστε αυθόρμητοι, γι' αυτό έχω ξεφύγει από τις. Και τώρα που βρήκα μικρόφωνο θα μιλήσω. Έτσι, όλο δικό σου. Το συζητώ, είναι σαν έναν γνωστό έτσι τηλεπαρουσιαστή ενός καναλιού που λέει, τώρα λέει που βρήκες, λέει, βάζεις, λέει, και τις κρέμες σου βάζεις και όλα μέσα, έτσι, κάπως έτσι είμαι και εγώ. Οπότε θα ήθελα να πω ότι η Σάγια είναι ένας άνθρωπος, θα επαναλάβω ότι είναι πολύ τάλαντη, τώρα είναι και πάρα πολύ έτσι καλή μητέρα. Τον Jason και την οικογένειά της, την πεθερά. Σπάνιο πράγμα. Ναι, τον πεθερό. Τους αγαπάει πάρα πολύ. Φαντάζομαι και αυτοί την αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά έτσι ουσιαστική και αμοιβαία η αγάπη και η έλεγχη που έχουν μεταξύ του. Είναι πολύ τυχερή. Είναι πάρα πολύ τυχερή. Θα μας λείψει τώρα που θα φύγει για 6 μήνες και ο Θοδωρής πού θα είναι ο Θοδωρής? Δυστυχώς για τους πρώτους 3 μήνες με 4 θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ της του... Α, δεν γίνεται τώρα Νότης Φακελάκης χωρίς ήχο, δεν γίνεται. Και τον ήχο του Θοδωρή, έτσι. Σωστά. Να τα λέμε αυτά η περίφανη γυναίκα. Σίγουρα θα πηγαίνω έρχεται. Θα πηγαίνω έρχεται. Και Χριστούγεννα. Και Χριστούγεννα θα είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί σας, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, κάτι έλεγες εσύ, Σπύρο. Ναι, θα μας λείψει τώρα που θα πάει στην Ντένμαρκ, να το πω έτσι. Έτσι, έτσι να το καταλαβαίνουμε σε όλο τον κόσμο. Σε άπτεστα ελληνικά. όμως, είναι σπουδαίο βήμα αυτό στην καριέρα της. Βέβαια, η Σάγια την έχουμε ξαναπολαύσει σε musical εδώ στην Ελλάδα 2 φορές. Το Πρισίλα, ξέρω. Το τονίζουμε, ναι. Δύο φορές. Στο Πρισίλα και στο Sweet Charity, να το πω εγώ. Ναι. Και εκεί ποιους ρόλους ερμήνευες? Βασικά, στο Πρισίλα ήμουν μία από τις ντίβες. Είναι τρεις ντίβες, οι οποίες τραγουδάγανε
Ναι, δεν θα πω γιατί είναι μεγάλη ιστορία τέλος πάντων. Είναι μία από τις ντίβες. Όποιος μπει μέσα και ψάξει από τα music αυτά, καταλάβει. Επίσης στο Sweet Charity ήμουνα. Είχα διαφορετικούς ρόλους στο Sweet Charity. Ήμουνα και ηθοποιός, ήμουνα και χορεύτρια και τραγουδίστρια και performer και όλα μαζί. Γι' αυτό λέει ο Σπύρος Πολυτάλαντη. Ναι. Και αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση με τη Σάγια ήταν ότι όταν ήταν έγκυος το Jason. Αυτό ξεκίνησε το 17 ή από το 16, ε? Το 16, 16. Ναι. Η συνεργασία που είχαμε με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και ο τρόπος αντιμετώπισης της Σάγια ήταν πάρα πολύ άψογη σε όλους τους τομείς. Δεν κοίταξε, και βασικός έτσι όρος βασικούς όρους στη συνεργασία μας και στη φιλία μας πια είναι ότι δεν θέλουμε να εκμεταλλευόμαστε με την κακή έννοια κανέναν και τίποτα. Δεν κοιτάξαμε σε καμία περίπτωση τα παιδιά να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να φύγουμε. Σε αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ και το team του Θοδωρή, το οποίο αγκάλιασε την όλη Άρα ήταν μια δημιουργική μέρα, ξεκινήσατε από το πρωί μέχρι αργά. Δεν ήταν μέρα, ήταν μήνες. Μήνες. Διότι η Σάγια πέρασε επικοδομητικό χρόνο με τα παιδιά και εκτός από τα σπίτια των παιδικών χωριών ΣΟΣ της Βάρης, και το στούντιο ήταν μια μαγική εικόνα, μια μαγική Φαντάζομαι κατάσταση που ότι ζήσαμε όλοι μαζί. Και για τα παιδιά αυτά άνοιξε μια νέα προοπτική. Το ωραίο για τα παιδιά αυτά ήταν και η χαρά μας για όλο αυτό, γιατί αυτό το κάναμε για μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Και μια που μας ακούνε από πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή, ήδη το κομμάτι του Untangy Cover κάνει καριέρα και εκτός συνόρων της Ελλάδος. Αυτό έχει πάει υπέροχο. Στην Δανία, έχει πάει στην Πολωνία, έχει πάει στην γειτονική μας και πολύ λατρεμένη Κύπρο. Έχει ανοίξει τα φτερά του δηλαδή, ναι, παγκοσμίως πια. Γιατί δημιουργήθηκε με αλήθεια και αγάπη αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορούμε να το εισπράξουμε. Τα παιδιά λοιπόν πήραν ένα σημαντικό μήνυμα. Πράγμα το οποίο αποτύχει ήρθε και έδεσε, γιατί μας είπαν οι καθηγητές ότι τους μαθαίνανε διάφορα πράγματα για ελπίδα, αγάπη, σεβασμό. Το πήραν μέσα από τα κομμάτια, το κομμάτι αυτό και την εμπειρία και όλο το ταξίδι του κομματιού. Γιατί ήταν μόνο ηχογράφηση, ήταν και στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, στο Κακογιάννης, συγγνώμη, στο Μιχάλη Κακογιάννης, που ήταν η εκδήλωση και παρουσιάστηκε και εκεί το κομμάτι. Και μας είπαν οι καθηγητές ότι τα παιδιά μετά σε μια αντίστοιχη εκδήλωση που είχαν με ένα άλλο συγκρότημα εξίσου πάρα πολύ καλό και δυνατό στον χώρο της ελληνικής μουσικής, τους χαρήκανε περισσότερο, χαρήκαν τα παιδιά παρά το συγκρότημα. Ναι. Αυτό μας είπαν οι καθηγητές. Ναι. Βέβαια ήταν και εκεί μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση βέβαια. Άρα, να ρωτήσω τη Σάγια, ποια είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή σου με την ενασχόλησή σου με τα καλλιτεχνικά? Η αγάπη του κόσμου εμένα είναι εμένα, βασικά. Αυτό είναι που προσπαθώ πάντα να κερδίσω, μεταδίδοντας αληθινά τραγούδια, ας πούμε. Την αγάπη, ο τρόπος που θα με αγκαλιάσουν. Γιατί αυτό προσπαθώ κι εγώ μέσα από τη μουσική μου να κάνω. Να τους δώσω να καταλάβουν ότι είμαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, το οποίο και προσπαθώ και μέσα γενικά από τα social media να μιλάω με τους fans μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που βλέπω μηνύματα και δεν με ρωτάνε μόνο για τη μουσική. Με ρωτάνε, άκουσα αυτό το τραγούδι και έχω αυτό το πρόβλημα, έχεις κάτι να μου προτείνεις, μπορείς να με βοηθήσεις. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Όντως έτσι είναι. Σπύρο. Όντως έτσι είναι. Δηλαδή δεν το λέμε τώρα έτσι για να ακουστούμε αχ τι καλή, τι ωραία και μπράβο και τέτοια. Είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αυτό. Η Σάγια είναι για όλους και για όλα αυθεντική και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, έτσι είναι και στα live της.
έτσι είναι και στην καθημερινότητά της. Το βλέπουν οι φαν της όλο αυτό, και όχι μόνο οι φαν, και με όλο τον κόσμο θα καθίσει και θα μιλήσει και θα βγάλει και φωτογραφία και τα πάντα. Μα ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα, Σάγια και Χρυσούλα. Μας ακούει και κόσμος αυτή τη στιγμή. Η αγάπη του κόσμου είναι, και ο κόσμος αγαπάει, να το πω λαϊκά, αγαπάει και γουστάρει το αυθεντικό και το αυθόρμητο. Έχει ξεπεραστεί πια το δίθεν και η απόσταση. Με πρόλαβες. Και αυτό είναι τα πάρα πολύ ωραίο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, και έτσι ελπίζω να συνεχίσει γενικότερα. Και εγώ το ίδιο, ναι. Δεν υπάρχει λόγος να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από κάποιον άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα να γνωρίσω έναν άνθρωπο το οποίο πιστεύει ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από τον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Mm-hmm. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είμαστε όλοι ίσοι και μοναδικοί. Και καιρός να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό. Κορίτσι, θα ήθελα τώρα μια παρένθεση, μια που πάμε αυθόρμητη, να το πούμε. Γιατί... Μου άρεσε που μας είπες κορίτσια. Κορίτσια, αισθητήστε. Δυστυχώς οι ακροατές δεν έχουν την τύχη να δουν πόσο καλές και όμορφες είσαστε γενικότερα. Ευχαριστώ. Σας ακούνε όμως. Ευχαριστώ. Και εσύ δεν πας πίσω. Λοιπόν, είπατε. Α, ευχαριστώ πολύ. Αλλά η βραδιά και η μέρα είναι για εσάς και για τους ακροατές του G-Radio και όχι για μένα. Εγώ εμβόλυμα ήρθα για να κάνω την εκπομπή ανάστα ο κύριος. Να μην σας αφήσω να κάνω την εκπομπή εν ολίγοις. Λοιπόν, είπατε καθόλου ότι για τη φωτογραφία έγινε ένας δώρος. Έτσι μου πάνε με ένα δημοσιογραφικές πηγές. Είπατε αν αυτό τώρα είναι κομπινεζόν ή όχι. Ο Νίκος ο Καραβέλας στέει. Διάλεξε μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία από ενδυματολογική άποψη μιλάω. Και όχι, έλαβε φταίει, πάρα πολλά μηνύματα. Ένας έμπειρος άνθρωπος, καταξιωμένος με πορεία, και κατάφερε αυτό που ήθελε να καταφέρει. Γιατί ο κόσμος, από ό,τι έμαθα εγώ, γίνεται χαμός. Το διευκρινίσαμε τι είναι αυτό. Η Σάγια θα μας πει. Είναι αυτό το άσπρο που φοράς. Ναι, ναι, ακούστηκα ενδιάφερο. Ότι είναι νηφικό, ότι είναι... Πόσο λένε το άλλο? Κομπινεζόν. Κομπινεζόν. Όχι, δεν, κανένα από όλα αυτά. Ούτε νυχτικό, ούτε... Ναι. Ήταν ένα κορμάκι για καλλιτεχνικό πατινάζ. Αυτό φορούσες δηλαδή? Ναι, ήταν η φωτογράφηση για επίσημη για το σοου. Οπότε ναι. Υπάρχει ακόμα αυτό κάπου? Όχι, δεν το έχω. Δυστυχώς. Θα πρέπει μετά τη μεγάλη επιτυχία αυτή να το ξανασωματώσουμε στην καρταρόμπα με κάποιο τρόπο. Έχει μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να πούμε, χαίρομαι ιδιαίτερα που μας ακούει κόσμος από πάρα πολλές χώρες. Good evening, Europe. Πάντα ήθελα να το πω σε μικρόφωνο. Ναι. Και όχι μόνο. Good evening, Zambia, USA. USA. India, που ακούσαμε και ένα κομμάτι προηγουμένως. Είναι διάφορες χώρες. Βεβαίως, Σουηδία, Σουίντεν. Πάρα πολλοί χώρες. Αίγυπτος. Τι να πούμε, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Περού, Καναδά, Ζάμπια, που είπαμε και πριν, Σουηδία, Ελβετία, Κύπρο, Πολωνία. Πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλές χώρες και φυσικά την. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, και τώρα πια είμαστε μια ανάσα μακριά από οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας στον πλανήτη. Μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα. Α, Denmark! Σουρχόμαστε! Hi Denmark! Hi Denmark! Δανία... 3 points! Δανία είναι μια χώρα η οποία κατάγεται η Σάγια. Έχει σπουδαία ιστορία. Ναι. Έχει ωραίες τοποθεσίες. Πήγες στη Δανία, Σπύρο, εσύ? Θα πάω τον Ιανουάριο. Ναι, θα το φιλοξενήσουμε. Σούπερ. Επειδή είμαι Χρυσούλα, όπως αντιλαμβάνεις, έτσι, δημοσιογράφος, έτσι, μαμούνι, έτσι, διάφορο και παστάζει. Τα έχω ψάξει. Κοίτα, αυτό με βλέπετε διαβάσμενο. Δεν θα χαθούμε εμείς. Έχω γκουγκλάρει. Όχι, δεν θα χαθούμε, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα πάω πιο πολύ, γιατί θέλω να γνωρίζω σαφέστατα νέους πολιτισμούς και τα λοιπά, και θέλω να μπω επιτέλους, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια,
Τελευταία φορά ήταν στη Ρουμανία, δεν κάνω λάθος, Άγια, που είχα μπει σε ένα ωραίο θέατρο. Σε αυτό το θέατρο και να ακούσω τη Άγια σε ένα τόσο ιστορικό και ωραίο musical. Θα σε διακόψω λίγο. Η πόλη είναι Φρέντερισμπεργ. Φρέξπερ. Ακόμα και για μένα είναι δύσκολο το πω. Από εκεί μας ακούνε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι ξένοι. Αυτή η πόλη είναι. Για πες να πάλι. Θυμάσαι Φρέξπερ. Δεν είναι να γνωρίσει άντρα από εκεί αν το ερωτευτείς. Μπορεί να τα λέω και λάθος, αλλά κάπως έτσι πρέπει να είναι. Βγαίνεις τώρα με έναν άντρα από το Φρέντερ Χωσεφέ, έτσι. Και του λες, και σου λέει, μωρό, πού έρχεσαι, λες εσύ από την Αθήνα. Και του λες εσύ, εσύ πού έρχεσαι, και σου λέει αυτός Φρέντερ Χωσεφέ. Πας μαζί του, για ποτέ. Όχι. Ας το καλύτερα, εντάξει. Χάρηκα. Ας βρει Νίκο μου καμιά. Φαντάσου τώρα αυτοί που ακούγαν οι Έλληνες. Εντάξει, τους έχουμε καταστρέψει, διώχνουμε κόσμο. Ας πούμε κάτω Πετράλουνα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι πιο. Αρτέμιδα. Αρτέμιδα. Στο σημείο G της μουσικής. Έτσι, έτσι, έτσι. Και που λες, Χρυσούλα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την Σάγια σε όλο αυτό. Γιατί μου εξάπτει και εμένα πάρα πολύ την περιέργεια. Κοίταξε, όλοι θα πάμε να τη δούμε στη Δανία τη Σάγια. Έτσι, χαμός, έρθουν όλοι να μην στη Δανία. Έτσι. Αποφασίστηκε. Βέβαια, στη Δανία, για να λέμε και του στραβού το δίκιο και να αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα, ναι. Θα γίνουν και άλλες καταστάσεις. Για πες μας. Μήπως θες να μας το πεις σε 2 λεπτά, να τελειώσει το τραγούδι αυτό που λέγεται People Help the People. Και είναι... ναι, πιστεύω ότι ναι. Με την μπάρλα μας κουράσαμε λίγο, ας ακούσουμε λίγο μουσική και θα σας το πω σε 2 και σε 3 λεπτά. Ωραία, μείνετε μαζί μας, μην φύγετε. Είμαστε εδώ στο gradio.gr μαζί με Σάγια και Σπύρο, το συνεργάτη της. Και λέμε μυστικά. Oh, it's you. Α, ναι, μυστικά. Σάγια, δεν το περίμενες αυτή την εισβολή, έτσι. Σου χάλασα όλη τη συνέντευξη. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θα χαθούμε το ραδιόφωνο αυτό. Ακόμα και από τη Δανία. Πολύ ευχάριστη η εμφάνιση. Έτσι, να το πω λίγο. Γιατί μπορεί ο κόσμος να νομίζει όντως αλήθεια ότι και καλά, ότι μας ενόχλησες που μπήκες μέσα στη συνέντευξή μας. Αλλά όχι, πολύ ευχάριστη. Έτσι μπήκε στη ζωή σου εδώ στο. Να σου πω, Σάγια, αν σου έδινα ένα μαγικό ραβδί, θα εξαφάνιζες το Σπυρό. Τώρα. Όχι. Όχι, όχι. Τι θα ήθελες όμως να αλλάξεις από τη ζωή σου με αυτό? Από τη ζωή μου? Τίποτα. Νομίζω όλα πάνε σωστά, πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν. Είμαι πανευτυχής, έχω υπομονή, έχω πίστη, αισιοδοξία και ό,τι όνειρα έχω, πιστεύω ότι με πολλή προσπάθεια και με επιμονή θα πάρουν όλο το σωστό τους δρόμο. Μου έδωσες πάσα τώρα για μια άλλη ερώτηση. Mm-hmm. Ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο, κάτι που δεν έχεις κάνει ακόμη? Αν τα χρήματα, ο χρόνος, το ταλέντο δεν έπαιζαν ρόλο, τι θα ήθελες να κάνεις, τι θα ήταν αυτό? Τι θα ήθελα να μπορούσα να πάω να κάνω μια συναυλία στην Αφρική. Ζάμπια, άκου. Ναι. σε μια από εκεί, από τις πόλεις και αυτά που δεν έχουν, που δεν πάει κανένας να κάνει συναυλίες, που δεν... Που είναι σαν αποκλεισμένες περιοχές. Έτσι, αποκλεισμένες περιοχές. Να στήσω εκεί, να φέρω φιλαράκι με μουσική και να κάνουμε έτσι μια πολύ όμορφη συναυλία εκεί πέρα και εννοείται να μάθω περισσότερο για τη δική τους κουλτούρα και να έρθουν και αυτοί πάνω να κάνουν και αυτή τη δικιά τους τη συναυλία. Mm-hmm. Να γίνει έτσι κάτι οικογενειακό. Νομίζω αυτό θα ήταν όνειρο ζωής. Πολύ όμορφη ιδέα και πρωτότυπη. Αν δεν ήσουν η καλλιτέχνη, Σάγια, με τι διαφορετικό θα μπορούσες να είχες ασχοληθεί? Είχες πει πριν, μικρή, ήθελες να γίνεις γιατρός. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο εναλλακτικό? Κάτι άλλο εναλλακτικό. Ναι, σίγουρα θα έχει σχέση με κάτι που, με δημιουργία. Mm-hmm. Θα μπορούσα να είχα γίνει σε μάγειρας. Θα μπορούσε να γινόμουν κομμώτρια. Θα μπορούσε... Stylist. Ναι,
σχεδιάστρια μόδας, που είναι το πιο πιθανόν. Πες μας λίγο για την εμπειρία σου με τα περιοδικά, lifestyle, τις εμφανίσεις μόδας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και αυτό ένας τρόπος έκφρασης. Μπορείς να εκφραστείς με τόσο πολλούς τρόπους, με το πώς αντιθείς, κάτι που θα σκεφτείς, ας πούμε, που δεν θα το έχει σκεφτεί κάποιος άλλος, ενδεχομένως. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε επιδείξεις μόδας. Υπάρχουν στιγμές που με στέλνουν και στο Facebook, με έχουν στείλει αρκετές φορές νέοι καλλιτέχνες που είναι πολύ cute και sweet, ας πούμε, και μου λένε, δες τι έχω φτιάξει εγώ, θες να δεις την κολλεξιόν μου, και είναι τόσο ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτό ο καθένας δημιουργεί κάτι τελείως δικό του. Ναι. Οπότε βλέπεις και τα νέα ταλέντα από πρώτο χέρι και λες την άποψή σου. Mm-hmm. Παίρνεις και το Σπύρο μαζί εκεί που πας. Έχει τύχει. Για πες, Σπύρο, κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Α, σοβαρά. Μ' αρέσει που λες παίρνεις και το Σπύρο, δηλαδή αξεσουάρ, παιδί. Στις δεξιώσεις, ξέρω εγώ, στην πρόσκληση μπορεί να φέρετε και τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ, να φορέσει το τάδε ένδυμα. Παίρνεις το Σπύρο, εντάξει, σου η γνωριμία μας και η συνεργασία μας με την Σάγια ήταν μέσα από τη μόδα. Αλήθεια. Έπεσα, ναι. Διάνα, κατά λάθος. Βασικά κατά είχε έρθει και είχε κάνει τη μεγάλη χαρά και τιμή σε ένα event μόδας με νέα παιδιά που ήταν πρώτη από όλους εκεί και από όλες και στήριξε το όλο εγχείρημα. Είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα η εκδήλωση. Μετά λοιπόν, εγώ τώρα μου έδωσες μικρόφωνο, θα τα διαφημίσω όλα. Εννοείται. Ξέρω τι κάνω. Ναι. Επειδή εκτός από την Σάγια είμαι και δημοσιογράφος καλλιτεχνικού ρεπορτάζ και μόδας, έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον. Εργάζομαι σε 5 site. Τι το λες αυτό? Μεγάλη κουβέντα σε άλλη εκπομπή. Μα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μου καθόταν και λέω, ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με τη μόδα, ας πούμε, και με την καλλιτεχνία γενικά. Λέω, εδώ είμαστε, εδώ. Αυτό πρέπει να το γνωρίσω. Έχω ασχοληθεί και με επικοινωνία και με άλλους καλλιτέχνες. Και τα τελευταία 5 χρόνια συνεργάζομαι μόνιμα με τον. Θα το πω στον αέρα τώρα, δεν πειράζει. Με τον Νίκο Μόδας Τρανούλη. Όσοι δεν γνωρίζουν τον οίκο μόδας Τρανούλη, είναι ένας από τους παλιότερους οίκους μόδας στην Ελλάδα. Καθιερώθηκε με τα χρωματιστά νηφικά, γιατί όλοι βγάζανε νηφικά άσπρα εκείνη την περίοδο. Είναι 36 χρόνια πια στο χώρο αυτό. Και μετά αυτός ο οίκος μόδας, ο Θεόδωρος Τρανούλης, τώρα συνεχίζω, Αναστάσιος και Αθηνά Τρανούλη την πορεία τους. Πήραν και 39 παγκόσμιες διακρίσεις με κορυφαία όλων την Ειρήνη Σκλήβα το 96, για κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν από ιστορία της μόδας. Λοιπόν, μου λέει ο Θεόδωρος Τρανούλης, έλεσε Σπύρο, μου λέει, πάντα εμπιστεύομαι τη γνώμη σου, πάντα για κάθε event και τα λοιπά. Θέλω να βγάλω, λέει, τα παιδιά, αλλά θέλω να δείξω την ανανέωση, γιατί όντως τα σχέδια που είδα ήταν πολύ διαφορετικά με το πατέρα τους. Με την καλή έννοια πάντα, έτσι. Τι να κάνουμε, ποιον να φωνάξουμε, τι να κάνουμε. Ήταν στο Bright Alexpo η εκπίδειξη στο Ζάπιο. Ξαφνικά ένα όνομα έχει στο κεφάλι μου. Και λέω, αυτό θα μπορούσε άνετα να το υποστηρίξει η Σάγια. Και έπεσε Διάνα, φαντάζομαι. Και έπεσα Διάνα. Η Σάγια υποστήριξε άρτια το νηφικό, δεν είχε ξαναβάλει νηφικό, είχε ξαναβγεί βέβαια σε άλλους σχεδιαστές παλιότερα. Παρένθεση. Να κάνει εμφάνιση. Έχεις βάλει νηφικό στην αληθινή ζωή, Σάγια? Όχι. Θα βάλεις όμως, νομίζω. Θα βάλω του χρόνου. Τέλεια, θα μας καλέσεις. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Με το καλό. Εννοείται. Και που λες, Χρυσούλα και ακροατές και ακροάτριες, γιατί σας έχω αφήσει παραπονημένες να σας έχω αναφέρει. Λοιπόν, ήρθε και όταν βγήκε με το νηφικό, πρωτότυπο νηφικό, και πάλι μπροστά ο οίκος μόδας Τρανούλη. Ήτανε χρώμα αυτό, μαγικό. Χρωματιστό ή όχι, άσπρο. Όχι, άσπρο. Άσπρο, ήταν πολύ μοντερνέ η γραμμή. Mm-hmm. Υπήρχε το χρώμα ήδη γι' αυτό. Έτσι λοιπόν. Σοκολά. Έτσι λοιπόν είχε την ατυχία να με... την ατυχία, παύλα τύχη, δεν ξέρω, ο χρόνος θα δείξει, να συνεργαστούμε. Και από τότε έχουμε δημιουργήσει ωραία πράγματα. Και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας αγαπάει και μας στηρίζει. Ναι. Και φυσικά και όλους εσάς, τους δημοσιογράφους που μας αγαπάτε και μας στηρίζετε από όλα τα μέσα.
Και όπως είπα και στην Δανία τώρα, δεν θα είναι μόνο στο musical. Αλήθεια, ναι. Πες μας τώρα τα μυστικά. Δεν θα είναι μόνο στο musical. Το είπαμε, το υποσχεθήκαμε πριν. Η Σάγια θα κάνει και άλλα πράγματα στην Δανία, και άλλες εμφανίσεις. Όπως επίσης, ήδη ακόμα δεν έχει πάει και τη ζητάνε συνεντεύξεις από ραδιόφωνα και από τηλεοπτικά κανάλια της Δανίας. Τέλεια. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί μας έχουν αγκαλιάσει και οι Έλληνες της Δανίας. Ναι. Γιατί είσαι δύο σε ένα. Έτσι, ναι, είμαι πλέον. Είσαι Δανέζα. Τώρα ήθελα να πω μισή Δανέζα και μισή Ελληνίδα, αλλά μετά. Έχεις πάρει από εμάς, δεν μπορεί, αφού εδώ μεγάλωσες. Σίγουρα έχω πάρει. Έχω την ελληνική νοοτροπία μέσα μου και τα πιο όμορφα πράγματα της Ελλάδος μέσα μου. Και η Ελλάδα είναι και χώρα μου πλέον, αφού μεγάλωσα εδώ. Αλλά σίγουρα έχω και πολύ έντονα και την νοοτροπία, την Δανέζικη νοοτροπία. Και... άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω νοοτροπία και θέλω να πω καμιά άλλη λέξη εγώ. Αλλά. Κοίτα, επειδή είναι όντως είναι πραγματικότητα και αξίζει να τονιστεί αυτό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε πράγματα και λέμε τόση ώρα και για τις άλλες χώρες που τις θυμάμαι και τις αγαπάμε, να πούμε ότι για την Ελλάδα μας, που την αγαπάει όλος ο κόσμος, παρόλες τις δυσκολίες και όλα αυτά που περνάμε, η Ελλάδα παραμένει και είναι πρώτος στόχος. Και οι ομορφιές και η όλη κατάσταση που έχουμε εδώ εμείς σαν Έλληνες, και βάζω εμείς γιατί και η Σάγια Ελληνίδα είναι, είδατε που είπε το πριν. Εδώ. Και απαντάω στα αγγλικά. Την αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, να ξέρετε. Ένα μυστικό το οποίο θα σας αποκαλύψω τώρα είναι ότι τα ελληνικά φαγητά τα τσακίζει. Δεν τις φαίνεται. Και τα ελληνικά ποτά. Πού τα βάζει, Σάγια, τα φαγητά. Και αυτό είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα και δεν εγκαταλείπει την Ελλάδα. Ναι. Όχι, δεν για κανένα λόγο. Την Ελλάδα για κανένα λόγο. Έχει και ωραία θέα εδώ. Θάλασσα. Δεν είναι μόνο ωραία θέα, είναι όλα ωραία. Είναι όλα ωραία. Είναι όλα ωραία. Σεβόμαστε, ξαναλέω και πάλι, επειδή μας ακούνε από πολλές χώρες, σεβόμαστε και αγαπάμε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά μας επιτραπεί να πούμε και δύο λόγια παραπάνω για τη χώρα μας. Ναι, επιβάλλεται. Εντάξει, όποιος έρχεται από το εξωτερικό ζηλεύει που εμείς που ζούμε εδώ. Λέω, ο πατέρας μου, όποτε έρχεται, είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζω εδώ. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα με την κρίση και όλα αυτά ότι είναι δύσκολο κάποιος να εγκαταλείπει τη σκανδιναβική του χώρα, τέλος πάντων, που τα πράγματα είναι όλα τέλεια και οικονομικά είναι καλά και υπάρχουν επιδόματα σωστά. Και όλα αυτά να πει ότι θα έρθω στην Ελλάδα να ζήσω. Δυστυχώς πέρασε η ώρα. Θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Και θα ήθελα πριν σας ευχαριστήσω και τους δύο που είστε εδώ μαζί μας, να ρωτήσω τη Σάγια ποια συμβουλή θα έδινε στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον καλλιτεχνικό χώρο ώστε να έχουν επιτυχία. Τι θα έλεγες? Λοιπόν, να είναι πάντα ο εαυτός τους, να είναι αυθεντικοί, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να μην μπουν στο λένε αυτό τώρα, στο λούκι ότι πρέπει να είμαι μέρος στο ότι παίζεται αυτή τη στιγμή καλλιτεχνικά. Πρέπει να είναι αυθεντικοί. Οπότε και κάποιος έτσι θα γίνονται, για μένα, άμα αξίζει κάποιος και έχει το ταλέντο, έτσι θα ξεχωρίσει από όλους τους υπόλοιπους. Συμφωνούμε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς θέλω ευχαριστούμε να μας ξανάρθετε. Εμείς ευχαριστούμε, εννοείται. Ναι. Είναι χαρά και τιμή να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν θέλω να καταχρηστώ άλλο τον ραδιοφωνικό σας χρόνο. Γιατί θέλω ο τελευταίος λόγος να είναι σε εσάς, σε εσένα Χρυσούλα και σε εσένα Σάγια. Οπότε από μένα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να ανεβαίνετε όλο και ψηλότερα. Αν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν αισθάνεται ο ίδιος. Αν μπορούμε να το πούμε και να μου επιτραπεί η έκφραση, στην κεφαλή του ραδιοφώνου τον Νίκο, τον Νίκο Καραβέν, να παίρνει και άλλες διακρίσεις όπως έχει πάρει. Και όλοι εσείς εδώ, σαν ομάδα, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ομάδα, να ανεβαίνετε ψηλότερα και δεν θα χαθούμε. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη Χρυσούλα, γιατί σήμερα ήταν η πρώτη της ραδιοφωνική συνέλευση
και τα πήγες τέλεια. Σε περάσαμε ευχαριστώ. Υπέροχα μαζί σου. Και ελπίζω να κάνεις άλλες τόσες ωραίες συνεντεύσεις. Και να παίζετε πάντα ωραία μουσική εδώ πέρα. Και να σου πω κάτι, ότι είναι η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη που... της ραδιοφωνικής χρονιάς 2017-2018. Τέλεια, νόμιζα θα φέρω... Και που ήρθες, με τίμησες, έτσι όπως άκουγα τόση ώρα, τα πήγε εξαιρετικά η Χρυσούλα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για τη Χρυσούλα. Ήταν ένα τεράστιο άλμα για τη Χρυσούλα αυτό. Έτσι όπως άκουγα, δείχνεις μία γυναίκα, μία αληθινή στάρ, όπως λέμε στην Αμερική. Oh. Η αληθινή στάρ στην Αμερική είναι άνθρωποι που... είναι τόσο προσιτή, τόσο χαρούμενη, τόσο ανοιχτή, που να ξέρεις ότι εδώ το G-Radio είναι μια οικογένεια και θέλω να την αισθάνεσαι ότι είναι και η οικογένειά σου, μια μουσική σου οικογένεια. Τιμή μου. Έχεις ένα εξαιρετικό παλικάρι δίπλα σου, το Σπύρο, ο οποίος είναι ευγενέστατος, σε σέβεται και προσπαθεί τα πάντα για σένα. Εδώ είμαστε οικογένεια και με το Σπύρο. Να περάσεις υπέροχα στη Δανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην πας ποτέ στην πόλη Φρουκτσουκλούφιτσα. Γιατί εκεί σίγουρα θα έχουμε θέμα. Ήδη με απειλούν από εκεί. Αμάν. Να μην πάω. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη πήγε καλά. Πήγε μια χαρά. Τέλεια. Ελπίζω να φέρω γούρι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Kiss you all over από τους Exile. Όχι, ένα λεπτό. Εντάξει με τους all over αυτό. Δεν μου λες πού θα γίνει αυτό, θα γίνει στο Φρικτήρφετσικ Τσένα και θα τραγουδήσεις. Όχι, όχι, στο κέντρο της Κοπεχάγης. Πάνε να δω πώς απέχει από το Φρικτήρφετσικ Τσένα. Ναι, για να δούμε. Μουκλάρει ο Καραβέλα συνέχεια. Έτσι, έτσι. Και εγώ θα μάθω να το λέω σωστά όσο θα είμαι στην Δανία. Για πες το άλλη μια φορά. Φρικτήρφετσικ. Μπορείτε. Νομίζω, αλλά. Μπορείτε να το επαναλάβετε εσείς που μας ακούτε. Μπορείτε. Για πες το άλλη μια φορά, Σάγια. Φρέριξη. Ούτε εγώ δεν μπορώ. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Θα το μάθω όμως όταν θα πάω στη Δανία. Γιατί. Εντάξει, γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Είναι η τρίτη, νομίζω, πιο δύσκολη γλώσσα του κόσμου. Και πώς λέτε, σ' αγαπώ. Για Ελσκατάι. Γιάι, έλσκα. Καταλάβει, τσε. Παλιά καφέ και δεν με δανό. Είσαι μια υπέροχη, έχει υπέροχο στήθο, πλάτη και σου λέει ο άλλο. Για πε το πάλι. Για έλσκα τα. Πληρώνει, δεν τον αφήνει να πληρώσει και φεύγει έτσι. Και κάπω έτσι θα σα αφήσουμε. Μάνι τσακ, CSO. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα ακολουθήσει η υπέροχη μουσική του G-Radio που την επιλέγει ο Νίκος Γκαραβέλας και στις 10 θα είναι συνεπής το ραντεβού του μαζί σας. Η Χρυσούλα Αστεριού σας χαιρετάει, παρέα εδώ με τη Σάγια και το Σπύρο, οι οποίοι μας υποσχέθηκαν ότι θα ξανάρθουν να μας πούνε Βεβαίως. Τα νέα τους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.